4 χρόνια κράτησε η δικαστική περιπέτεια αστυνομικών της ΟΠ και Ηρακλείου που κατηγορήθηκαν από νεαρό Αλβανό για άγριο ξυλοδαρμό. Η υπόθεση έκλεισε χθες για τους αστυνομικούς με την απόφαση του δικαστηρίου για την έγκληση που είχαν καταθέσει σε βάρος του νεαρού Αλβανού. Παρά το γεγονός ότι η καταγγελία του είχε κριθεί άμεσα αβάσιμη όταν εξετάστηκε από ιατροδικαστή που έκανε λόγο για απλές εκδορές που μπορούσαν να δικαιολογηθούν στο πλαίσιο μιας σύλληψης. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Όποιος έχει δίκιο και κάνει σωστά τη δουλειά του, στο τέλος δικαιώνεται και έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές, όπως και τώρα. Οι συνάδελφοί μας, δυστυχώς, πολλοί εγκληματίες έχουν σαν τρόπο άμυνας να υποβάλουν μηνύσεις σε αστυνομικούς για διάφορα αδικήματα. Ο 27χρονος σήμερα κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το τριμελές πλημελιο δικείο Ηρακλείου σε φυλάκιση 3 ετών και 1 μήνα. Κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή και ψευδορκία. Μετά από έρευνα στο σπίτι του και τη σύλληψή του για ποσότητα ναρκωτικών, ο νεαρός Αλβανός είχε καταγγείλει τους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν κατ' επανάληψη με τις υπηρεσιακές αρβίλες στο κεφάλι και τον αφιένα. Η απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου Ηρακλείου προκάλεσε την ικανοποίηση των συνδικαλιστών της Ελλάς για τη δικαίωση των συναδέλφων τους, οι οποίοι ωστόσο σύρθηκαν επί 4 χρόνια στα δικαστήρια. Και η Ένωσή μας και η Ομοσπονδία πολλές φορές έχει γίνει πρόταση ώστε να δημιουργηθεί επιτέλους ο συνήγορος του αστυνομικού, ώστε στα δικαστήρια να έχουμε μια πολιτική αγωγή και να υπάρχει ο αντίλογος. Την ίδια στιγμή, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου διαμαρτύρεται έντονα για τα έκτροπα που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Όφη Ολυμπιακός, στη διάρκεια των οποίων κινδύνευσαν αστυνομικοί από πέτρες, πυροσβεστήρες, ακόμη και σφυριά που εξπενδώνησαν οι οργανωμένοι οπαδοί που μετακινήθηκαν στο Ηράκλειο παρά την αντίθετη άποψη της αστυνομίας. Οι συνάδελφοί μας ρισκάρουν τη ζωή τους. Οι ενέργειες αυτές είχαν ανθρωποκτόνα πρόθεση. Διότι ρήψη τέτοιο αντικειμένο, όπως είδαμε και στην Αθήνα, σε περίπτωση που βρουν το στόχο θα επιφέρουν βαρύ τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο αστυνομικού. Προς τη μήνυση, η αστυνομική διεύθυνση εισηγήθηκε αρνητικά. Έχει γίνει πρόταση εδώ και πολλά χρόνια η αστυνομία να βγει έξω από τα γήπεδα. Δεν είναι να κάνει τον μπαμπούλα ούτε το διαιτητή μέσα σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Η ιδιωτική επιχείρηση πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες.